Έτσι. Και τώρα, μια και είμαστε στο Γιώργο Γαραγκούνη, ναι, θέλω λίγο να απευθυνθώ στο γυναικείο πληθυσμό που βλέπει αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Κυρίες μου, κορίτσια, θα ήθελα να είμαστε ψύχρεμες. Γιατί? Γιατί τώρα θα εμφανιστεί στις οθόνες μας ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δεν τον λες ότι και περνάει και απαρατήρητος. Δεν καθόλου δεν περνάει απαρατήρητος. Τι μας βρήκε πάλι? Δεν λέγες. Όχι, όχι. Τι έχει να κάνει πάλι με το ποδόσφαιρο αυτός. Και όχι μόνο. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ ειδική, κρατερέ μου, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί τόσο μεγάλη εισαγωγή? Γιατί ζηλεύεις. Γιατί ζηλεύεις. Γιατί μπορεί, ρε φίλε. Γιατί μπορεί. Κάνει εισαγωγή. Μη ζηλεύετε τόσο. Το βγάζω έξω. Εντάξει, το βγάζω έξω. Εντάξει, παιδιά. Συνεχίζω. Το βγάζεις έξω. Δεν θέλω να χαλάσουμε αυτή την λίγο ιερούλα στιγμούλα που θα υπάρξει εδώ πέρα. Για πες. Στα 17 του συγκεκριμένος αυτός κύριος. Πού? Μην κάνεις έτσι τα αρμούτρα σου, ειλικρινά. Θα φας μπάτσα, βρε κακομύρη. Όχι από μένα. Από πού? Στα 17 του, το συγκεκριμένο αυτό αγόρι που θα δείτε στο οθόνο σας σε λίγο, πέρασε στη σχολή μοριακής βιολογίας και γενετικής στην Αλεξανδρούπολη. Έχει τέτοια σχολή η Αλεξανδρούπολη. Και σήμερα ολοκληρώνει το διδακτορικό του σε έναν τομέα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Θα δείτε, θα τον ακούσετε στο βίντεο. Ο ίδιος όμως πριν από λίγο καιρό πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά το ποδόσφαιρο, καθώς ήταν ο τερματοφύλακας του Άρη. Ναι. Μιλάμε φυσικά για τον υπέροχο, θα το πω, θα τολμήσω, Γιάννη Φυσέκη, τον οποίον θα ήθελα να παρακολουθήσει με προσοχή και χωρίς να ζηλεύεις. Κυρία με βαράει, δεν ζηλεύω. Και χωρίς να ζηλεύεις. Γιατί να ζηλεύω? Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη συνέντευξη. Να ζηλεύεις. Η Όλγα. You gotta keep them separated. Στην Ελλάδα, ειδικά αν είσαι στην επαρχία, οι επιλογές σου δεν είναι ιδιαίτερα πολλές. Σίγουρα όμως θα βρεις ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Μοιραία λοιπόν, ξεκίνησα μπάσκετ. Ο γοητευτικός τερματοφύλακας Γιάννης Φυσέκης δεν είναι ένας κλασικός ποδοσφαιριστής. Παρά την δόξα και τις υψηλές αμοιβές που προσφέρει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εκείνος επιλέγει να χαράξει τη δική του πορεία. Τα 15 και μετά, αυτή. Πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά το ποδόσφαιρο, κρέμασε τα παπούτσια του ως τερματοφύλακας του Άρη και έγινε μοριακός βιολόγος. Γενικότερα το σχολείο πήγαινε καλά, τα γράμματα τα έπαιρνα. Είχα πάντοτε ένα καλό βαθμό, οπότε γνώριζα ότι θα πάω σε μια καλή σχολή, αλλά το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν ήξερα πού να πάω. Στα 17 καλείσαι να διαλέξεις κάτι το οποίο θα το κάνεις όλη τη ζωή. Κάποιοι λένε θα γίνω αυτό όταν μεγαλώσω. Τυχερή, άτυχη, δεν ξέρω. Εγώ δεν ήξερα. Οπότε ήξερα μόνο ότι πήγαινα προς τις θετικές επιστήμες. Τώρα η μοριακή βιολογία που πέρασα ήταν στην πέμπτη επιλογή. Ποδόσφαιρο παίζεις από μικρός. Σε Αλάνα τις πρόλαβα. Σε Αλάνες νομίζω ήμασταν από τις τελευταίες γενιές που πρόλαβα να παίζω έξω στο δρόμο, οπουδήποτε. Όμως στην ομάδα βρέθηκα στα 14-15, σχετικά μεγάλος δηλαδή. Περίμενες κάποια στιγμή να παίξεις σε μεγάλες ομάδες λαοφιλής όπως είναι η ΑΕΚ, ο Άρης? Πολλές φορές ακούω και παιδιά και άλλους που μπορεί να ισχύει κανονικά, να έχουν όνειρο ότι θα παίξουν κάπου και μπράβο τους που το κυνηγάνε. Σε μένα δεν ξέρω γιατί. Δεν δημιουργόταν αυτό σαν σκέψη. Πώς συνδυάζονταν μετά το ποδόσφαιρο και η σχολή και τα μαθήματα? Καταρχήν δεν σταμάτησα ποτέ. Ακόμα και στην τρίτη ηλικίου δεν προλάβαινα την προπόνηση του ανδρικού τότε στο χωριό και πήγαινα, δόξα τω Θεώ είχε προβολής, και πήγαινα μετά μόνος μου συνήθως. Και έπαιζα την Κυριακή, προλάβαινα που και πού με την ομάδα. Δεν είναι σωστό βέβαια, αλλά δεν είχαμε και πολλούς τερματοφύλακες. Πώς και πήρες την απόφαση να εγκαταλείψεις το ποδόσφαιρο? Φτάνοντας εσύ στα 30 και όντας τον τελευταίο χρόνο του διδακτορικού μου, μιλάμε για ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο σπουδών. Ήμουνα σε μια ομάδα με απαιτήσεις και σε ένα διδακτορικό με απαιτήσεις. Οπότε συζήτησα λίγο με τον εαυτό μου και λέω: σήμερα θα διαλέξεις. Ή θα συνεχίσεις και δεν θα ξαναγκρινιάξεις, ή θα σταματήσεις και δεν θα ξανακοιτάξεις πίσω. Προσωπική ζωή προλάβαινες να έχεις? Όχι, όχι. Δύσκολο. Δηλαδή τα φοιτητικά χρόνια που λένε οι περισσότεροι και όλα αυτά, εγώ δεν το είχα.
Χωρίς να σημαίνει ότι πέρασα άσχημα, έτσι. Δηλαδή το θέμα είναι, δεν είναι θυσία, είναι αφιέρωση. Δηλαδή είχα επιλέξει γιατί η επιλογή μου είναι, θα μου πει κάποιος, να ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο. Ήξερα ότι θα μου παίρνει χρόνο. Αλλά όχι, τη φοιτητική ζωή που είχε ένας κανονικός φοιτητής δεν την είχα. Έπρεπε να προσέχω και το χρόνο μου και τη διατροφή μου και γενικότερα να έχω ένα κάπως διαφορετικό πρόγραμμα. Οι γυναίκες σου πάντα θέλουν να μου πει να αποφασίσεις να αποχωρήσεις. Δεν έχει να κάνει, δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη αντίδραση. Τώρα αν στη φιλικού γένου συμπεριλαμβάνονται η αδερφή μου, η μητέρα μου, η γιαγιά μου, αυτές η αλήθεια είναι ότι χαρήκανε. Χαρήκανε γιατί ασχολούμαι με τις σπουδές μου. Αν δεν υπήρχε ο κόσμος του, οι συμπαίκτες μου και οι προπονητές, θα το περνούσα πιο εύκολα, αλλά έρχονταν συνεχώς μηνύματα και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Στα 30, α πούμε. Συγκίνηση, μεγάλη. Ναι, ναι. Που είμαστε στην τελική ευθεία. Είναι 4 χρόνια του διδακτορικού, βρίσκομαι στο τελευταίο. Είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα και καινούρια προσέγγιση για τον καρκίνο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Είναι ένα μείζον ζήτημα για τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή, οπότε όλοι πέφτουμε πάνω σε αυτό. You gotta keep them separated. Καταρχάς να πούμε μπράβο στον Άγγελο. Εσύ στον Άγγελο, βεβαίως να βγάλω. Τον Άγγελο το λαμπίδι, βεβαίως. Ευχαριστώ που παίρνει πολύ ωραία θέματα. Αλλά παιδιά, είναι μια περίπτωση που συνδυάζει εμφάνιση με μόρφωση και με αθλητικό ιδεώδες. Κατάλαβε. Γυάλισε το μάτι, είναι ωραίο. Σιγά-βρε που μου γυάλισε το μάτι. Επειδή εγώ το βλέπω, βλέπω την κόρη από κοντά. Ο άνθρωπος κάνει έρευνα. Σε παρακαλώ, εσύ διαβάζει συνέχεια αυτές τις άχρηστες γλώσσες. Θέλετε να σας πω μία. Όχι, εγώ θέλουμε. Αφού μπαίνεις στον κόπο που μπαίνεις να διαβάσεις, διάβασε κάτι χρήσιμο, πας και ξεστραβωτείς. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο αυτό που εσύ κατά να το εντόπισε. Το να φύγεις από μια ομάδα που είναι τόσο λαοφιλής όπως είναι ο Άρης και γενικά από ένα άθλημα που είναι τόσο λαοφιλές και να ακολουθείς τις σπουδές σου και το όνειρό σου. Δεν είναι εύκολο. Σκέψου τώρα τη σκηνή, γιατί αυτό είναι σκηνή από κωμωδία. Αχ, γνώρισα παιδιά ένα παιδί. Γνώρισα έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα. Λέει. Για μένα το λέει. Μια σε μια φίλη λέει, της. Σκέτς, η φίλη της απαντάει. Ναι, τι δουλειά κάνει. Είναι τερματοφύλακας, αλλά είναι και επιστήμονας. Ναι, σιγά μην πολεμάει και τον καρκίνο. Θα της απαντήσει άλλη. Κι όμως, γιατί πέρα από το ότι είναι ωραίος, πέρα από το ότι είναι τερματοφύλακας, ο άνθρωπος κάνει μια δουλειά. Κάνει μια πολύ σημαντική. Σοβαρή. Ανεξάρτητη από το πώς είναι εμφανισιακά. Ναι, σε αυτό του βγάζουμε το καπέλο. Αξίζει χίλια μπράβο. Το ότι άφησε το ποδόσφαιρο να ασχοληθεί με αυτό. Ναι. Και κάνει το διδακτορικό του. Λίγο, αλλά θα διαπλωστήσει. Το διδακτορικό του πάνω στον καρκίνο του κεντρικού νευρικού συστήματος, παιδιά. Είναι μιλάμε πολύ δύσκολο για, αυτό. Τι λέτε για τώρα. Πολύ σοβαρά πράγματα και μπράβο σου. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Μπράβο σου, Γιάννη. Μπράβο. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν δεν χάρηκαν οι υπόλοιπες γυναίκες και χάρηκε μόνο η μαμά και οι υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειας. Πάντως εμείς χαιρόμαστε που έκανες αυτή την επιλογή πολύ, γιατί είναι σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους. Και επειδή εσύ έκανες αυτό που ήταν να κάνεις στο ποδόσφαιρο, τώρα νομίζω ότι αυτό που κάνεις είναι ακόμα πιο σημαντικό και αυτό είναι το πιο ωραίο. Και φαίνεται ότι είναι και χαμηλών τόνων άνθρωπος, γιατί είπε ότι ποτέ δεν επιζητούσα όλη αυτή τη δημοφιλία. Δηλαδή μου άρεσε το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήθελα να κάνω όλα τα υπόλοιπα που συνεπάγονται αυτού του αθλήματος, γιατί γνωρίζουμε ότι πολλές κοπέλες θα μπώνονται από τέτοιες δουλειές. Έλα τώρα, σιγά, ντροπή, ρε. Έτσι, να. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι καλό ένα παιδί. Ίσα ίσα οι αθλητές είναι πάρα πολύ καλά παιδιά πρωτίστως. Οι περισσότεροι. Άλλωστε, έχω παντρευτεί έναν. Όλο αυτό με τι. Και περάσαμε στο ίδιο. Μέτραγα πόσο θα κράταγε. Με μια ανάσα, χέρι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Και δεν πάμε. Λοιπόν, οι αριστείε θα πούνε. Πληροφορία άχρηστη. Πες. Εγώ δεν θα εκνευριστώ σήμερα γιατί είναι γιορτή. Λοιπόν, κάνουμε όμ. Έλα, πες, μια χρυσή. Ο Τιτανικός ταξίδευε με ταχύτητα 22 κόμβων, 41,6 χιλιόμετρα όταν έπεσε πάνω στο παγόβουνο. Πολύ σιγά δεν πήγαινε για να πάθει τέτοια ζημιά, 40 χιλιόμετρα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και έτσι καταλαβαίνετε, το εσωτερικό, τις εσωτερικές διαδικασίες. Αν πας εσύ με 40 χιλιόμετρα και χτυπήσεις, δεν παθαίνεις μακριά. Και με 10 χιλιόμετρα να πηγαίνεις. Και μην μπει κανείς, σας παρακαλώ, στην διαδικασία να του εξηγήσει ότι άλλο ένας άνθρωπος, άλλο μερικές χιλιάδες τόνοι πλοίο.
Μπορώ να το δώσω μια εξήγηση. Όχι, όχι, όχι. Μπορούμε να πάμε να δούμε τον Χρήστο Κυπριανίδη. Αυτό. Τον Χρήστο Κυπριανίδη να πάμε να δούμε. Σε παρακαλώ, μην επεκταθούμε άλλο. Αφού το βλέπει το παιδί. Δεν είναι καλά. Να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο μετά κάποιον ειδικό. Όχι, είπαμε να μην ασχοληθούμε. Πάμε παρακαλώ.